καλησπερίσουμε τον Γιώργο Μημίκο, ο οποίος έχει πάρει θέση και έρχεται με πλούσιο ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Γιώργο. Να ευχηθώ και εγώ να μου επιτρέψεις καλή επιτυχία την Τετάρτη σε αυτό που θα γίνει. Φυσικά και σου επιτρέπω. Πολύ σημαντικό και ιερή η προσπάθεια αυτή. Έτσι. Και εμείς τώρα αυτό που θα πούμε είναι ότι πάλι μπαίνουμε φουριόζοι σήμερα, γιατί ήρθαμε και αναψακοκκινισμένοι από το γήπεδο. Μόλις πριν από λίγη ώρα ήρθαμε από το Μαρτινέγκο. Σε προλαβαίνω πια, Γιώργο. Ναι, η αλήθεια είναι υπάρχει μια φούντωση, γιατί το παιχνίδι είχε ένταση. Μιλάμε τώρα ότι όσοι ήταν εκεί είχαν πάρει το χρώμα της μπλούζας σου. Α, ωραία. Ναι, καταλαβαίνεις. Άντε, δώσε μας το ρεπορτάζ, έλα, μας κρατάς αγωνία. Ο ΠΟΑ ήρθε ισόπαλος 0-0 με την Παλαιόχωρα στο Μαρτινέγκο, αλλά φωνάζει πάρα πολύ για τη διαιτησία, διότι από το 18ο λεπτό υποχρεώθηκε να παίξει με 10 ποδοσφαιριστές. Η αλήθεια είναι πως μπήκαμε στο δεύτερο γύρο της Τρίτης Εθνικής και τώρα κάθε παιχνίδι είναι και τελικός, γιατί δίνει μάχη για παραμονή η ομάδα του Ατσαλένιου και η Παλαιόχωρα δίνει μάχη για παραμονή. Η αλήθεια είναι πως ο διαιτητής εξάντλησε την αυστηρότητά του σε μια φάση, θα τη δούμε σε λίγο, και απέβαλε παίχτη του ΠΟΑ από το 18ο λεπτό. Οπότε αναγκάστηκαν οι γηπεδούχοι να παίξουν περίπου 70 λεπτά με 10 παίκτες. Και μάλιστα μας ήρθε και ενημέρωση από την ομάδα ότι σε λίγο θα βγει και ανακοίνωση από τη διαιτησία. Να σου πω βεβαίως ότι πέρασε ένα Σαββατοκύριακο πολύ άσχημο για τις ομάδες του Ηρακλείου γενικότερα. Ο Όφθος Σάββατο δεν κέρδισε τον Πανιόνιο και αυτό ήταν πολύ αρνητικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, υπάρχει απόλυτη στήριξη, όπως λένε οι πληροφορίες, στον Νίκο Παπαδόπουλο, τον προπονητή, για να προλάβουν. Δεν τίθεται θέμα, δηλαδή, αντικατάσταση αυτή τη στιγμή. Δεν τίθεται θέμα, είναι ενωτικό το κλίμα. Άλλωστε, πρέπει να σου πω ότι ο κύριος Μπούσης, ο μεγαλομέτοχος, εντάξει, υπάρχει και μια διαφορά ώρας με την Αμερική, γύρω στις 2 τη νύχτα του Σαββάτου, άντε μια μισή να ήταν, μέσω Facebook πρέπει να έχει και Instagram νομίζω έχει ο πρόεδρος, στα αγγλικά έδωσε το στίγμα λέγοντας go off, go cred. Ήθελε να δείξει ότι συνεχίζουμε ενωμένοι. Συνεχίζουμε, μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε στις κάρτες πρώτα, γιατί είχαμε δύο παιχνίδια σήμερα στην Τρίτη Εθνική, μην ξεχάσουμε και το Γιούχτα. Α, να πάμε πρώτα στο βίντεο. Ωραία. Το βίντεο το οποίο είναι και πολύ φρέσκο, πρέπει να το πω. ΠΟΑ Παλαιόχωρα 0-0. Θα δούμε τις φάσεις. Είπαμε ότι ο ΠΟΑ φωνάζει για την διαιτησία. Φαίνεται αυτό και στις δηλώσεις των προπονητών. Στο Μαρτινέγκο η προσπάθεια αντεπίθεσης για την Παλαιόχωρα. Φάουλ θα δώσει ο ρέφερι. Και κάρτα πυροκαμπόσος. Ενώ εδώ, για να δούμε τι θα αποφασίσει ο διαιτητής. Πάει για δεύτερη κίτρινη στον ίδιο παίχτη, στον Καμπόσο. Μέσα σε ένα λεπτό ο ΠΟΑ κινδυνεύει να μείνει με 10. Και αυτό θα γίνει. Έντονες οι διαμαρτυρίες από τους γηπεδούχους. Τυπικά γηπεδούχος ο ΠΟΑ, καθώς παίζει στο γήπεδο του Εργοτέλη. Κόκκινη για τον Καμπόσο από πολύ νωρίς. Η ομάδα του προσφυγικού προαστίου μένει με 10 κόντρα στην Παλαιόχωρα. Μεγάλο πλήγμα. Μένουν ευρώτητοι οι παίχτες του ΠΟΑ και όχι μόνο. Ο ΠΟΑ που θα συνεχίσει με 10 το παιχνίδι. Για να δούμε τις προσπάθειες για ένα γκολ, έστω και έτσι. Δεν τα καταφέρνει τώρα Καϊμακαμούδης. Πήρε την κεφαλιά. ΠΟΑ που έχει την καλή κυκλοφορία. Τώρα θα έχει μια μεγάλη ακόμα ευκαιρία για το 1-0 που δεν γίνεται. Προσπάθεια αντεπίθεσης. Έχουμε μπει στα τελευταία λεπτά. Φάουλ βεβαίως. Μένει να δούμε αν υπάρξει και κόκκινη κάρτα. Κίτρινη τελικά. Παίζαμε για περίπου 70-75 λεπτά με 10 παίχτες. Θέλω να τους δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια, γιατί έκαναν κατάθεση ψυχής. Και από ό,τι είδατε, από το σημείο που φάγαμε την κόκκινη και ειδικά μετά που μπήκαμε στο ημίχρονο και ηρεμήσαμε και αναθεωρήσαμε κάποια πράγματα στο πλάνο μας, στο δεύτερο ημίχρονο θεωρώ ότι η ομάδα μου, παρότι με λιγότερο παίχτη, είχε τις ευκαιρίες. Και οι δύο ομάδες θέλανε τη νίκη για δικούς τους ξεχωριστούς λόγους. Για ένα κοινό στόχο που έχουμε και εμείς και ο Ατσαλένιος, το να παραμένουμε στην κατηγορία. Για μας ξεκίνησε με αυτό το παιχνίδι ο δεύτερος γύρος σήμερα. Στόχος μας ήταν να μην δεχτούμε γκολ, γιατί είμαστε μια ομάδα η οποία έχει αλλάξει πρόσωπα. Είχαμε δύο άσχημους τραυματισμούς με δύο παιδιά τα οποία πάθανε χιαστό. Λοιπόν, περάσαμε και στις κάρτες να δούμε τα αποτελέσματα όπως έχει ολοκληρωθεί τώρα η αγωνιστική στην τρίτη εθνική κατηγορία. Είχαμε λοιπόν από χθες Όφια Ράπτρας Επισκοπή 2-1, Προοδευτική Εθνικός 1-1, Σίνκα Ιωνικός 1-2, Κερατσίνη Ατρόμητος Πειραιά 3-1, σήμερα Γιούχτας Νεάπολη 5-1 και ΠΟΑ Παλαιόχωρα 0-0, είδατε πριν τις φάσεις από το Μαρτινέγκο, Ρεπό Αμπελακιακός Σαλαμίνας και η βαθμολογία, Νικόλετα, έχει τεράστια σημασία. Όπως βλέπεις, φιγουράρει στην κορυφή Όφια Ράπτρας, φιλοξενήσαμε πρόσφατα και τον προπονητή. Βέβαια. Πολύ σημαντικό αυτό για την πόλη της Ράπτρας, 31 βαθμοί για τον Όφη που είναι πρώτος και δείχνει μεγάλο φαβορί πλέον για την άνοδο στη Football League. Ο Εθνικός είναι δεύτερος με 28 βαθμούς,
Ενδεχομένως του χρόνου βέβαια έχουμε κάποιες αλλαγές στη Super League 1, Super League 2. Εθνικός στους 28 βαθμούς, 23 για τον Γιούχτα που είναι πολύ ψηλά και η ομάδα των Αρχανών. Ο Ιωνικός έχει 22 βαθμούς, η Επισκοπή Ρεθύμνου 21 βαθμούς, το Κερατσίνι στους 19, το Σύνκα Χανίων 15, όσους έχει και ο Αμπελακιακός. Στους 14 ο Πόα δεν πήρε παραπάνω από ένα σήμερα βαθμό. Προοδευτική στους 12, η Παλαιόχωρα είναι στους 11 βαθμούς, η Νεάπολη έχει 8, ο Ατρόμητος Πειραιά είναι τελευταίος με 7 βαθμούς. Μεγάλη μάχη σε αυτό το πρωτάθλημα. Αλλά θα πάμε και στο τοπικό. Να πάμε. Είχαμε χθες ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι στον Κρουσόν, να δούμε τι έγινε στο ΠΑΟΚ Μινωική. Πρώτο τέταρτο στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Μινωική. Φάουλ του φιλοξενούμενου, κεφαλιά του Ρουμαλιώτη στα δίχτυα 0-1. Ακριβώς το 15ο λεπτό. Ο έμπειρος μέσος δίνει το προβάδισμα στην ομάδα της Φορτέτσας από την εκτέλεση φάουλ του Ανδριαδάκη. Ο Ρουμαλιώτη στην κατάλληλη θέση στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Δημητριάδη. Ανοίγει το σκορ. Νέο φάουλ σε μακρινή απόσταση, σχεδόν στο κέντρο. Ο Ανδριαδάκη θα εκτελέσει ξανά, φέρνει την μπάλα στην περιοχή. Και θα καταλήξει στα δίχτυα με ένα πολύ περίεργο τρόπο. Εδώ ο Δημητριάδης δείχνει ότι ο ήλιος κάπως επηρέασε την ορατότητα στη φάση. Φάνηκε να ελέγχει την πορεία της μπάλας. Εδώ ξαναβλέπουμε πραγματικά ένα γκολ που μπαίνει σπάνια. Όμως είναι τα τερτύπια της μπάλας, ίσως και του καιρού ορισμένες φορές. Από αριστερά η γηπεδούχη μια παλιά έρθει στην περιοχή. Μονομαχή στον αέρα, Δρακούλης, το σούτ στο δοκάρι. Να η ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να μειώσει το σκορ στο 42ο λεπτό. Ο Δρακούλης σημάδεψε το κάθετο δοκάρι. Εδώ έμπειρο στράικερ. Φάλουμε το διγενή για την ομάδα της Μινωικής. Θα εκτελέσει στη συμβολή το δοκόν. Απίστευτη ευκαιρία για τρίτο τέρμα. Ξανά εδώ. Πολύ ωραίο φάουλ από τον πολύ πυρολευθέρη διγενή. Έρχεται η μπάλα στην περιοχή της Μινωικής. Ο ΠΑΟΚ πιέζει. Ο Τραωρέ ένα σούτ είναι αρκετά αστόχο πάνω από τα δοκάρια. Έχουν αλλάξει και φανέλες οι γηπεδούχοι. Νέα προσπάθεια από αριστερά η ανάπτυξη. Θα γίνει σέντρα, κεφαλιά ο Δρακούλης στο οριζόντιο δοκάρι. Νέα τεράστια ευκαιρία για την ομάδα του Κρουσόνα. Ο Δρακούλης δεύτερο δοκάρι, αυτή τη φορά οριζόντιο. Από αριστερά ξανά ο ΠΑΟΚ. Ο Ψαρουλάκης θα απομακρύνει. Έρχεται από πίσω νέο σουτ. Ο Ψαρουλάκης σταθερά θα μπλοκάρει. Η επιθετική δραστηριότητα της ομάδας του Μέρνα Σιφάκη συνεχίζεται, αλλά δεν έχουν καταφέρει να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα. Τελευταίες στιγμές στην αναμέτρηση. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ προσπαθούν να φέρουν ξανά την μπάλα στην περιοχή. Σφύριγμα από τον διαιτητή Νικολακάκη. 0-2 τελικό αποτέλεσμα. Πού πάμε? Εντάξει, πάμε πρώτα πριν κλείσουμε, γιατί θα κλείσουμε με δικό της βίντεο. Και αφού είναι και δικό της το βίντεο, να πούμε τα χρόνια πολλά. Να ευχαριστήσει η Μαρία μας, η Πετρούτσου. Εντάξει, εκτός από συνάδελφος, είναι και μια πάρα πολύ καλή φίλη για μένα, δεν μπορώ να μην το πω. Αλλά αυτό που δεν ξέρει πολλοί κόσμος, αφού μπήκαμε στη διαδικασία αυτή, είναι ότι τη μέρα των γενεθλίων της πριν 18 χρόνια, η Μαρία Πετρούτσου έφερε στον κόσμο την κόρη της. Αχ, μαζί με την κόρη της γενέθλια. Και εκεί πέρα τώρα κάπου στη Λοφούπολη έχουν διπλή γιορτή απόψε. Τα φιλιά μας, τα φιλιά μας και στη Μαρία και στη Στέλλα. Έτσι, χρόνια πολλά και στις δύο. Η οποία Στέλλα, εντάξει, εγώ θα πω το ένα σκέλος, είναι και του αθλητισμού. Οπότε μπορούμε να την αναφέρουμε. Κάνει άλλο με πικοντό, με μεγάλη επιτυχία. Έτσι. Η Στέλλα Καλογιαννάκη, και επειδή ξέρω ότι η Μαρία. Και θα καταγράψει και άλλες επιτυχίες. Δεν πρόκειται ποτέ σίγουροι. Η Μαρία να πει από μόλις, γιατί είναι πολύ χαμηλών τόνων. Τα είπα τώρα εγώ. Έτσι, έτσι. Κάθε επιτυχία λοιπόν και στη μαμά και στην κόρη. Τα φιλιά μας και στις δύο και τις καλύτερες ευχές μας. Και στο λοιπόν. Μικρό το Γιώργο που παίζει ποδόσφαιρο στις Ακαδημίες Γέρας Παπαδάκης. Ορίστε, δεν είπα όλα τώρα. Όλα τα πες. Φτάνει. Λοιπόν, εντάξει, κράτα λόγια. Πιστεύω ένα γλυκό καλό θα το φτιάξει η Μαρία. Θα μας το φέρει αύριο. Το πήρε το μήνυμα. Τι να κάνουμε, τον χρόνο είχαμε, τα είπαμε. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με το βίντεο της Μαρίας για το πόλο. Ήταν να ξεφύγουμε και λίγο από το ποδόσφαιρο, γιατί είχαμε κριτικό ντέρμπι στο κολυμπητήριο Ηρακλείου, Όφη, Ναυτικός Όμιλος Ρεθύμνου, και μάλιστα ήταν ντέρμπι γιατί πήγε 10-10. Ωραία, το δούμε. Εντυπωσιακό σε εξέλιξη ήταν το παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου ανάμεσα στον Όφη και τον Ναυτικό Όμιλο Ρεθύμνου για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α2 Πόλου των Ανδρών που έγινε στο κολυμβητήριο Ηρακλείου, με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες με σκορ 10-10. Το παιχνίδι ήταν δυνατό. Οι ομάδες βάδισαν γκολ-γκολ μέχρι το τέλος και έτσι όπως εξελίχθηκε η αναμέτρηση, θα μπορούσαν να κερδίσουν και οι δύο. Ήταν ένα πραγματικό ντέρμπι μεταξύ δύο ομάδων που έχουν στόχο να παραμείνουν στην κατηγορία. Τελικά πήραν από ένα πόντο που είναι μάλλον το πιο δίκαιο αποτέλεσμα.
Πάντως, όπως τόνισε μετά την αναμέτρηση ο τεχνικός του Όφη Μάκης Βολτηράκης, η ομάδα του χρειάζεται να μεταβεί στην Αθήνα για να παίξει με κάποιες ομάδες αγώνες ώστε να βελτιωθεί. Πάντως, σε ό,τι αφορά τις υποδομές του τμήματος πάνω στις οποίες δουλεύει Όφη, ο έμπειρος τεχνικός δήλωσε ικανοποιημένος. Τα οκτάλεπτα 2-3, 3-2, 3-2, 2-3. Τα γκολ του Όφη σημείωσαν οι Μαλιαρός 3, Κόκκινος 1, Βασιλάκης 3, Μανιουδάκης 1 και Γιγουρτάκης 2. Τα γκολ του Ρεθύμνου πέτυχαν οι Βυθούλκας 2, Στουρνάρας 1, Ασουνανάκης 1, Παναγιωτάκης 5 και Παπαδάκης 1.